Αγαπημένοι φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Rose TV για ένα ακόμη spoiler της αγαπημένης μας σειράς «Η Γη της Ελιάς». Στη Γη της Ελιάς, ο εμφύλιος πόλεμος στους Καπερνάρους δεν λέει να τελειώσει. Ο Στάθης και η Αρετή δείχνουν με κάθε τρόπο ότι η σχέση τους έχει τελειώσει και πλέον ο ένας θέλει το κακό του άλλου. Η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και η κατάσταση κάθε λεπτό που περνάει γίνεται όλο και πιο ηλεκτρισμένη. Η Αρετή έχει βάλει στόχο να καταστρέψει ολοκληρωτικά τον Στάθη και δεν θα ησυχάσει αν δεν το πετύχει. Ποια θα είναι όμως η κατάληξη, θα καταφέρει να τον κερδίσει ή όχι, όσο και αν η Αρετή πολεμάει δίχως τέλος τον Στάθη, ο ήρωας δεν τα παρατάει. Και με τη βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά του. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει στην αντεπίθεση για να καταφέρει να βγει νικητής από όλο αυτό. Ο Στάθης δείχνει σε όλους ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσει εύκολα. Με τη βοήθεια του Ιάκωβου Βρετάκου, αλλά και με τη στήριξη της κόρης του, αποτελειώνει την πρώην σύζυγό του. Συγκεκριμένα, εμποδίζει την κίνηση της Αρετής να περάσει τα χωράφια στο όνομά της. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως ο πόλεμος τελείωσε. Θα υπάρξουν άλλωστε και άλλα επεισόδια. Η Αρετή άλλωστε επιμένει στο να μην του αφήσει τίποτα. Θέλει να τον κάνει να πονέσει πολύ, όπως έγινε και με εκείνη. Θέλει να τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Στη μέση θα μπει και η Εύα, η οποία θα παλέψει να βοηθήσει τον αγαπημένο της στον αγώνα που δίνει. Παρά την επίθεση που θα δεχθεί από τη σύζυγο του Στάθη. Έτσι, η Αρετή θα χάσει την πρώτη μάχη και αυτό θα δώσει μια ανάσα στον Στάθη να φανεί πιο δυνατός, με σκοπό να περάσει επιτέλους την αντεπίθεση αποτελειώνοντας έτσι την πρώην γυναίκα του και παίρνοντας το αίμα του πίσω. Ποια θα είναι όμως η απάντηση της Αρετής στην καθημερινή σειρά του Μέγκα? Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μην ξεχνάτε, like, εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο μας.